Στον Άριο Πάγο σήμερα, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε ο πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Ο Γιάννης Μύτης μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι. Πυρ κατά παντός υπευθύνου. Άνοιξε ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη, που έχασε τόσο άδοξα τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Ο τραγικός πατέρας νωρίς το πρωί πέρασε το κατόφλι της εισαγγελίας, προκειμένου να έχει συνάντηση με την κυρία Αεδηλίνη και να της παραδώσει έναν ογκοδέστατο φάκελο με νέες πληροφορίες και νέα στοιχεία σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 19χρονου. Μετά την λήξη της συνάντησής τους, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη διαπλοκή που επικρατεί μεταξύ τοπικών αρχών και επιχειρηματιών που έχουν στήσει το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ, αλλά και πανελλαδικά δραστηριοποιούνται, καθώς επίσης ανέφερε για το πώς ένα σάπιο σύστημα σκοτώνει τα παιδιά του κόσμου για 2 έως 3 ευρώ. Λέγοντας μάλιστα πως δεν θα σταματήσει μέχρι να βγουν όλα στο φως. Πάμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Θα φέρουμε τις επόμενες 2 ή 3 μέρες ένα σύνολο από πληροφορίες πόσο μεγάλη είναι η διαπλοκή όχι μόνο στα Λούνα Πάρκ, στους επιχειρηματίες, στους εκβιασμούς σχετικά με το κομμάτι το να υπάρχουν επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους δήμους και να λειτουργούν με όποιο καθεστώς θέλει ο εκάστοτε άρχοντας. Οι πληροφορίες από την έρευνα ντροπιάζουν τον ελληνικό λαό. Ένα σάπιο πίσω σύστημα, το οποίο χρηματίζεται και θα συνεχίσει να χρηματίζεται και για 2-3 ευρώ θα σκοτώνει τα παιδιά των Ελλήνων.